ικανοποιητική η κίνηση σε κρεοπολία και σούπερ μάρκετ εν ώψη του Πάσχα. Παρόλα αυτά, ειδικά στα κρεοπολία, η φυσική παρουσία των καταναλωτών είναι μειωμένη, αφού όλο και περισσότεροι επιλέγουν τη διανομή κατοίκων. Ο κόσμος δεν κυκλοφορεί. Βέβαια, όσον αφορά για την κίνηση στην κατανάλωση, είναι σχεδόν με την ίδια πέρυσι. Τη διαφορά ότι θα πάμε σπίτι. Μας παίρνουν οι πελάτες μας τηλέφωνο και θα πάμε σπίτι. Κατά τα άλλα, δεν κυκλοφορεί κόσμος και αυτό είναι το θετικό αυτή την περίοδο που ζούμε, που ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει το πρόβλημα και κάθεται στο σπίτι του. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Η κίνηση είναι χαλαρά σήμερα σε σχέση με πέρυσι, είναι πιο μειωμένη. Εντάξει, οι παραγγελίες είναι πιο πολλές, αλλά είναι πιο λίγα τα πράγματα που παραγγέλνουν. Mm-hmm. Αυτό, εκεί που έπαιρνε μια οικογένεια ρόκο κατσίκι, παίρνει μόνο μια πλάτη, ένα μπούτι, αυτό. Λίγοι είναι αυτοί που φέτος θα σουφλήσουν, ενώ οι περισσότεροι επιστρέφουν στην παραδοσιακή σαμιώτικη συνταγή. Φέτος είναι όλο γεμιστό και φούρνο. Mm-hmm. Δηλαδή τα ολόκληρα είναι απειροελάχιστα, ούτε 2%. Η τιμή του κατσικιού κυμαίνεται από 6,5 έως 7,5 ευρώ το κιλό. Με τα εμπορικά καταστήματα κλειστά, η κίνηση στους δρόμους της πόλης είναι περιορισμένη και κατ' επέκταση και για τα λιγοστά μαγαζιά που συνεχίζουν να λειτουργούν. Η κίνηση έχει πέσει αρκετά. Λίγο έχει ανέβει αυτές τις μέρες λόγω της μεγάλης εβδομάδας και προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο με λίγο περισσότερες ώρες. Αλλά από τη στιγμή που ξεκίνησαν τα μέτρα, έχει πέσει αρκετά. Φοβάται να παραγγείλει στο σπίτι ο κόσμος? Ο κόσμος στην αρχή φοβόταν να παραγγείλει. Τώρα όμως έχει αρχίσει και παραγγέλνει κανονικά. Στην αρχή φοβόταν, τώρα λίγο έχει ξεθαρέψει νομίζω. Εσείς θα παραμείνετε ανοιχτοί όλες τις μέρες? Ναι, γιατί είμαι κατάστημα παντοπολείο και έτσι εγώ δεν μπορώ να κλείσω. Έτσι κι αλλιώς. Βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης τέτοια ημέρα, Μεγάλη Τετάρτη, σε κανονικές συνθήκες. Οι δρόμοι θα ήταν γεμάτοι. Θα περιμέναμε τη Μεγάλη Πέμπτη το πλοίο με τους πολλούς επιβάτες, προκειμένου να δουλέψουν τα καταστήματα εστίασης αλλά και τα εμπορικά. Η εικόνα βέβαια σήμερα είναι αποκαρδιωτική. Κλειστά μαγαζιά και όσα είναι ανοιχτά έχουν ελάχιστους πελάτες, παρά μόνο δέχονται παραγγελίες delivery στο σπίτι. Ναι, κίνηση είναι λίγο μειωμένη, αλλά πάρα πολύ καλή για την κατάσταση που βιώνουμε αυτή την εποχή. Οι Έλληνες δυσκολεύονται, όπως είναι δύσκολη η μετακίνησή τους, αλλά σιγά σιγά εμείς τους ξεπερτούν πάρα πολύ, έχουμε καλό σέρβις, πολύ καλές τιμές και έρχονται και ό,τι δεν μπορούν να το μεταφέρουν, το μεταφέρουμε εμείς. Πάντα χρησιμοποιούμε την ευγένειά μας και την καλή εξυπηρέτηση που διαθέτουμε σε αυτό το κατάστημα. Χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι και εργαζόμενοι περιμένουν με αγωνία να δουν το επίδομα των 800 ευρώ να πιστώνεται στους λογαριασμούς τους. Έχουμε βγει στη Ζητιανιά, το 800 δεν το πήραμε ακόμη. Περιμένουμε, καλή ανάσταση και καλά επιδόματα.